Κύριος Τριφύλης, Αντώνη, ζήτησε το λόγο, άνοιξε το μικρόφωνο, έχεις το... Και εγώ ξαναευχαριστώ την, όπως και όλοι οι άλλοι, για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή, έστω και απεσιόδοξη για το μέλλον, παρουσίαση. Μια απλή ερώτηση. Δεν σας απασχολεί, δεν σας φοβίζει ενδεχόμενη κόπωση της ευρωπαϊκής κοινωνίας? Όλους τους φοβίζει. Και νομίζω ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες είναι τα πρώτα πράγματα που συζητάνε. Φέτος θα βγάλουμε το χειμώνα. Το χειμώνα το βγάλουμε, για τον χρόνο δεν ξέρω. Φέτος οι δημοσιοποίησεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν μία ταλάντευτη υποστήριξη και μου κάνει εντύπωση ότι είναι και πολύ ψηλά τα ποσοστά και στην ίδια τη Γερμανία. Έτσι. Αλλά για του χρόνου, ξέρετε, δεν έχουμε αντικές ικανότητες. Ευχαριστώ. Θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να φτιάξει καινούργιες εφοδιαστικές αλυσίδες σε πολλά πράγματα. Αν θα μπορέσει να δημιουργήσει ένα οικονομικό πλαίσιο ώστε να επιστρέψει παραγωγή στην Ευρώπη από την Ασία. Διότι η πανδημία, πρώτα και μετά ο πόλεμος, μας έδειξε ότι ήταν πολύ μεγάλο λάθος της παγκοσμιοποίησης αυτή η μεταφορά των γραμμών παραγωγής μακριά από τους τόπους κατανάλωσης. Παρακαλούσαμε για μία μάσκα που κάνει 5 λεπτά. Αλλά παραγόταν μόνο εκεί πέρα. Μήπως αυτό είναι και ένας καλός λόγος για να, το να γυρίσουν πίσω. Το να γυρίσουν πίσω. Όταν λέω... Αυτό λέω, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση τελευταία παρατηρώ μια έτσι ανεπαίσθητη στροφή στην ορολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την Κίνα. Δηλαδή από εκεί που ήταν είμαστε μεγάλοι εταίροι και πιστοί και τα λοιπά, τώρα είναι είμαστε μεν εταίροι, αλλά είμαστε και ανταγωνιστές. Και η Κίνα αποτελεί αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, το νούμερο ένα κίνδυνο για τον δυτικό πολιτισμό. Δεν ανήκω στη χωρία των νεοοριενταλιστών. Δεν πιστεύω ότι εξ οριέντε λουξ, ότι το φως θα μας έρθει από την Ανατολή. Θα είναι για παλιούς τροσκιστές, οι οποίοι είδαν το όνειρο της παγκόσμιας επανάστασης να καταραίει και ψάχνουν ένα καινούργιο προλεταριάτο για να υπονομεύσουν τον καπιταλισμό. Ναι, εντάξει. Οκ. Okay. Και εμένα μου αρέσει το Woodstock. Μάλιστα.